Δέσμευση της κυβέρνησης. Ναι, παίρνω το λόγο. Είμαι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Δεν μπορώ να το πάρω. Μιλία, ναι. Να διευκρινίσω. Θα απαντήσω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θα ανοίξω το λοιπόν. Την ομιλία. Δεν είναι η ομιλία, είναι η απάντηση. Γεωργιάδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε ορισμένα μπορούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πολύ λίγο να παίρνουν το λόγο. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι μόνο. Μόνο για αυτό το σημείο, 1-2 λεπτά αυτό είναι. Επειδή αυτό το κάνει οποιοδήποτε και χτες θα το ξαναπαντήσω. Έτσι, και η κυβέρνηση λοιπόν ποτέ δεν αποδέχθηκε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για 10 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος. Η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Το κείμενο που κατατέθηκε και υποστηρίζει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί είναι έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν, που λέει πράγματι αυτό, ενώ υπάρχουν και άλλες εκθέσεις συμμόρφωσης του ΔΝΤ που αναφέρουν πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Τα κείμενα αυτά δεν είναι δεσμευτικά για την ελληνική κυβέρνηση και δεν υπογράφονται από την ελληνική κυβέρνηση, που δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις για τα πλεονάσματα, διεκδικώντας μια βιώσιμη λύση για το χρέος. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Ευχαριστούμε το λόγο, κύριο Τζαβάρας.